Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τέταρτο μέρος. Νίκος Παπανικολάου στην προτελευταία εκπομπή για το 2021. Απόγευμα Τετάρτης, καθιερωμένο ραντεβού. Την καλησπέρα. Καλησπέρα. Νομίζω όλοι περιμένουμε, ευελπιστούμε μια καλύτερη χρονιά. Έστω και αν δεν ξεκινάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις, τουλάχιστον να είναι μια χρονιά στην οποία θα μπορέσουμε να βρεθούμε πιο κοντά, να πλησιάσουμε τους ανθρώπους. Πράγμα το οποίο ουσιαστικά το έχουμε χάσει, το έχουμε ξεχάσει να το θέσει τον τελευταίο 1,5 χρόνο, 2 χρόνια. Ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν μια καλή χρονιά, τουλάχιστον για το μέσα μας, η ψυχολογία μας ή και όντως τα πράγματα να πηγαίνουν καλά στην κοινωνία? Προφανώς νομίζω ότι το ένα αντικατοπτρίζει το άλλο. Από τη στιγμή κατά την οποία τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα στην κοινωνία, νομίζω ότι αυτό αντικατοπτρίζεται θετικά και στην ψυχολογία μας. Ξέρεις, υπάρχει μια λεπτή ισορροπία, θα έλεγα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή όσο αυτό που λέμε έχει κάποιος την ψυχική ανθεκτικότητα να ανταπεξέλθει σε δύσκολες ψυχοπιεστικές συνθήκες, ναι, σαν και αυτές της υγειονομικής παύλα ψυχολογικής κρίσης, η οποία διάγουμε τα τελευταία 1,5-2 χρόνια ουσιαστικά, όπως επίσης και της μακρόχρονης οικονομικής κρίσης, η οποία είναι τα τελευταία 10 χρόνια που έχει υπάρξει στην ψυχολογία μας. Υπάρχουν άνθρωποι που δημιουργούν τα δικά τους αναχώματα, δεν τους αγγίζει τίποτα και ό,τι και αν συμβαίνει στα οικογενειακά, στην προσωπική τους ζωή, στον περίγυρό τους, δεν τους αγγίζει απολύτως τίποτα. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τη λεγόμενη ψυχική ανθεκτικότητα, πολύ έντονη. Αναισθησία. Από ένα σημείο και μετά αρχίζει και καταντάει σε αναισθησία αυτή η ψυχική ανθεκτικότητα. Είναι πολύ σημαντικό το να έχεις τα ψυχικά αποθέματα, να μπορείς να προσαρμόζεσαι στις συνθήκες, όσο δύσκολες και αν είναι. Ανθεκτικότητα. Αλλά, ναι, καθώς έχεις περάσει πολλά και έχεις γίνει ανθεκτικός σε καταστάσεις, όπως είναι και με τα μικρόβια. Από τη στιγμή κατά την οποία έχεις τη δυνατότητα να ανταπεξέλθεις σωστά σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζεις. Για παράδειγμα, ψυχική ανθεκτικότητα είναι κάτι το οποίο βεβαίως δεν το αντιμετωπίζει όπως τα. Ίσως βεβαίως οι δυσκολίες, όπως και στα μικρόβια, σε ατσαλώνουν ως ένα σημείο. Αλλά θα έλεγα ότι αυτό που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο είναι η παιδική ηλικία. Πάντα, δηλαδή το πόσο καλά γενικότερα, σε πόσο καλό οικογενειακό, σωστό, δεκτικό οικογενειακό περιβάλλον έχει μεγαλώσει. Οπότε λοιπόν, αντίστοιχα, αποκτά τις βάσεις για μια υγιή, θετική, καλή, δυνατή ψυχική ανθεκτικότητα. Όλα ξεκινούν λοιπόν για να από τις μικρές ηλικίες. Από τις μικρές ηλικίες. Θα σου έλεγα ότι οι ηλικίες κλειδί είναι μέχρι τα 3 μέχρι τα 5 χρόνια του ανθρώπου, όπου εκεί ο άνθρωπος πραγματικά χτίζει αυτό που λέμε χαρακτήρα, ανθεκτικότητα, δυνατότητα ανταπεξέλθησης δυσκολίες, προσαρμοστικότητα. Μάλιστα. Πολλές φορές ο χαρακτήρας ενός παιδιού βέβαια δεν έχει καμία σχέση με το χαρακτήρα των γονιών του. Εννοείται. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι υπάρχουν διάφορες συνθήκες οι οποίες συνυπάρχουν, ούτως ώστε να μπορέσει να εκδηλωθεί ο χαρακτήρας του παιδιού, που όπως είπες πολύ σωστά μπορεί να είναι τελείως διαφορετικός από το χαρακτήρα των γονιών του. Μάλιστα. Η επιστροφή στην παιδική ηλικία, ακόμα και αν είμαστε έφηβοι και μεγάλοι, επιβάλλεται πολλές φορές, αρκεί να γίνεται συνειδητά και συνειδητοποιημένα. Στην παιδική ηλικία, πρόσεξε, όχι για να υιοθετήσουμε ενέργειες και συμπεριφορές, αλλά για να διορθώσουμε πράγματα. Να διορθώσουμε πράγματα, ναι, γίνεται αυτό. Ούτως ή άλλως, αυτό είναι και το κλειδί της ψυχοθεραπείας που έλεγες. Επιστροφή στην παιδική ηλικία, ούτως ώστε να μπορέσει να επεξεργαστεί τα παιδικά παύλα τραύματα που μπορεί από να υπάρχουν. Ξεκινάς, από εκεί ξεκινάς πάντα, ούτως ώστε να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις θετικά και δεκτικά και στις αντίστοιχες καταστάσεις τις οποίες ζεις και βιώνεις ή θα έλεγα καλύτερα επαναβιώνεις ως μεγάλος, ως ενήλικας πλέον. Μάλιστα. Λοιπόν, στο κλίμα των ημερών και η παρουσίασή μας η σημερινή, πρωτοχρονιά και ψυχολογία κατά κάποιο τρόπο. Πρωτοχρονιά και ψυχολογία, δεδομένου του ότι όπως όλες οι μεγάλες γιορτές, έτσι και αυτή η γιορτή, ειδικά η πρωτοχρονιά, δεδομένου του ότι ξέρεις η αρχή του νέου χρόνου είναι μια σημαδιακή ημέρα, ούτως ή άλλως ενέχει κάτι καινούριο, την προσδοκία του καινούριου, θέλουμε να αφήσουμε ό,τι παλιό υπάρχει πίσω. Άρα λοιπόν γενικότερα είναι μια φορτισμένη ημέρα, η οποία φορτίζεται είτε μέσω των δώρων όπως θα δούμε, είτε μέσω γενικότερα των μεγάλων αποφάσεων που παίρνουμε στην αρχή της χρονιάς, είτε ακόμα και μέσω πολύ απλά του μύθου του Άι Βασίλη που υπάρχει και ο οποίος επηρεάζει όχι μόνο τα μικρά παιδιά, αλλά και τους μεγάλους ίσως. Μάλιστα, λοιπόν. Δώρο, πώς επηρεάζει μια σχέση? Πώς επηρεάζει μια σχέση? Σε πρώτη φάση, το δώρο μπορεί να δυναμώνει μια σχέση. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, τα δώρα τα οποία δεχόμαστε ή κάνουμε του Αγίου Βαλεντίνου. Το πόσο τελικά μπορεί να δυναμώσει μια σχέση. Το δεύτερο, το πόσο επιβεβαιώνει μια σχέση. Ξέρεις, είναι το χαρακτηριστικό. Με θυμήθηκε ο φίλος μου, με θυμήθηκε η φίλη μου στη γιορτή μου. Μηδενική επιρροή που μπορεί να έχει το δώρο. Δεν αγγίζει καθόλου το δώρο. Δεν αγγίζει καθόλου το δώρο. Επειδή δεν μας αρέσει? Όχι, επειδή είναι ένα δώρο το οποίο θα έλεγα ότι έρχεται από μια. Από ένα τελείως ουσιαστικά μη φορτισμένο πρόσωπο το οποίο δεν έχουμε καμία σχέση μαζί του. Όπως χαρακτηριστικά είναι τα δώρα που δεχόμαστε αυτή την περίοδο, τα εταιρικά δώρα. Τα οποία εντάξει, τα δεχόμαστε από κάποια συγκεκριμένο οργανισμό, εταιρεία, που εντάξει δεν λέει και τίποτα. Θα έλεγα ότι είναι μια μηδενική επιρροή. Επιβεβαίωση μια αρνητική σχέση. Βεβαίως είναι χαρακτηριστικό το να χάνουμε δώρο, μια ταμπακέρα σε έναν φανατικό αντικαπνιστή. Ουσιαστικά δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο παρά να του λέμε πόσο λίγο σε καταλάβαμε. Το ότι διακόπτει μια σχέση. Κάνουμε δώρο μια ζυγαριά σε έναν ή σε μια παχύσαρκη από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι πάλι του δείχνουμε πόσο τελικά αρνητικά συναισθήματα έχουμε.
Και φυσικά καλυτέρευση ή χειροτέρευση στις σχέσεις τις οποίες έχουμε. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι από τα δώρα που δεχόμαστε, με βάση έρευνες τις οποίες διάβασα σχετικά πρόσφατες, φαίνεται ότι μάλλον σε ένα ποσοστό λίγο μεγαλύτερο από το μισό, μάλλον οι σχέσεις χειροτερεύουν μετά από τα δώρα που δεχόμαστε. Προφανώς τα δώρα δεν είναι και τόσο ταιριαστά με αυτά τα οποία περιμένουμε. Μάλιστα. Περνάμε στον επόμενο πίνακα, όπου η συνταγή για το επιτυχημένο πάρε δώσε του δώρου. Πάνω απ' όλα ο παραλήπτης. Τι του αρέσει, τι θα ευχαριστήσει τον παραλήπτη. Άρα λοιπόν δεν προβάλλουμε αυτό το οποίο θέλουμε εμείς επάνω στον παραλήπτη. Αποφεύγουμε χαρακτηριστικά το δεν ήταν ανάγκη. Είναι χαρακτηριστικό το ότι οι Έλληνες δεν έχουμε συνηθίσει το πώς δεχόμαστε τα δώρα. Λέμε δεν ήταν ανάγκη, δεν χρειάζεται. Με κάποιο τρόπο το αφήνουμε κάτω, ντρεπόμαστε να το δούμε το δώρο. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το να μπορέσουμε να το ενδιαφερθούμε για το δώρο, να το ανοίξουμε και να δώσουμε και μια προσοχή στην κάρτα αφιέρωσης, τόσο αυτός που τη γράφει όσο και αυτός που διαβάζει, γιατί ίσως εκεί περιγράφει πολύ καλά το συνέστημα το οποίο έχει τόσο αυτός που το γράφει όσο και αυτός ο οποίος το δέχεται. Ναι. Ποιος πρέπει να είναι ο παραλήπτης ενός δώρου? Ένας άνθρωπος τον οποίο τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά? Συνήθως ένας άνθρωπος τον οποίο τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά ή νομίζουμε ότι τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Στην αντίθετη περίπτωση, αν δεν τον ξέρουμε καλά, ίσως έχουμε και αρνητικές αποτέλεσμα. Και αρνητικό αποτέλεσμα, όπως λέγαμε και προηγουμένως, γιατί η πλειοψηφία των δώρων έχει αρνητικό αποτέλεσμα. Όταν κάνουμε δώρο, όχι πλειοψηφία, μικρή πλειοψηφία των δώρων έχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα που δείχνει πόσο λίγο τελικά ξέρουμε έναν άνθρωπο. Πάμε στον επόμενο πίνακα, όπου μιλούμε για την πρωτοχρονιά. Τι συμβολίζει η πρωτοχρονιά? Μιλούμε για την προσδοκία του νέου, την ελπίδα του καλύτερου. Από εκεί και πέρα την υπόσχεση του καινούριου, του διαφορετικού και το κλείσιμο των λογαριασμών του παλιού έτους, το οποίο κάνουμε πολύ καλά. Ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό το ότι η αρχή του κάθε χρόνου ενέχει έτσι ένα πολύ πολύ σημαντικό σταυροδρόμι για πολλούς. Γενικότερα, η οποιαδήποτε αλλαγή θέλουμε με κάποιο τρόπο να τη βάζουμε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή της ζωής μας. Για παράδειγμα, λέμε το από Δευτέρα δίαιτα. Το από Δευτέρα γιατί? Γιατί είναι αρχή της εβδομάδας. Πόσο δε το μάλλον η αρχή του χρόνου, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, που κλείνουμε τους παλιούς λογαριασμούς, θέλουμε να ξεχάσουμε αυτό το οποίο υπάρχει, ευχόμαστε και ίσως προσπαθούμε, βεβαίως ανεπιτυχώς όπως θα δούμε στην πορεία, γιατί ανεπιτυχώς θα το δούμε στην πορεία, προσπαθούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα στην προσωπική μας ζωή. Αυτό όμως, όπως λέμε, είναι ανεπιτυχώς, γιατί προχωράμε στον επόμενο πίνακα. Γιατί πολύ απλά αυτό που κάνουμε είναι ότι κάνουμε και προσδοκούμε πολύ συχνά πολύ μεγάλες αλλαγές. Οι αλλαγές πρέπει να είναι μικρές και όχι μεγάλες. Ξέρεις, η αλλαγή ουσιαστικά τι κάνει? Η αλλαγή σημαίνει και άγνωστο, κάτι καινούργιο το οποίο θα έρθει. Το άγνωστο αγχώνει. Άρα λοιπόν η μεγάλη αλλαγή σημαίνει πολύ άγνωστο, σημαίνει πολύ μεγάλο άγχος. Άρα λοιπόν μικρές αλλαγές και όχι μεγάλες. Ποσοτικοποίηση των αλλαγών. Δηλαδή δεν θέλω να χάσω κιλά, αλλά πόσα κιλά θέλω να χάσω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Προθεσμία. Δηλαδή η συγκεκριμένη προθεσμία την οποία πρέπει να έχουμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε κάτι. Και φυσικά ρεαλισμός, λίγα εφικτά, ρεαλιστικά και πραγματοποιήσιμα πράγματα τα οποία θέλουμε να αλλάξουμε και προσδοκούμε να αλλάξουμε στη ζωή μας κατά την καινούρια χρονιά. Αν τα έχουμε αυτά τα τέσσερα, θα έλεγα ότι ως ένα σημείο μπορούμε να ανταποκριθούμε στην όποια αλλαγή τελικά θελήσουμε. Ηλικίες. Ο Άι Βασίλης, το παιδί και τις ηλικίες, το πώς πιστεύει το παιδί στον Άι Βασίλη. 1 έως 4, ηλικία από 1 έως 4. Πίστη στο μαγικό, στο υπερβατικό. Όπου τα παιδιά ουσιαστικά τι κάνουν? Κατανοούν το πραγματικό όπως και από όπου και αν λέγεται. Αυτό το οποίο βλέπουν το νομίζουν ότι είναι πραγματικό. Άρα λοιπόν εντυπωσιάζονται από τον τρόπο με τον οποίο φτάνουν τα δώρα με τον Άι Βασίλη, πιστεύουν πλήρως στον Άι Βασίλη. Από εκεί και πέρα, στην ηλικία ωστόσο των 4 έως 6, αρχίζουν και οι πρώτες ξέρεις ερωτήσεις του στυλ πώς πέρασε μέσα από την καμινάδα, γιατί πέρασε από την καμινάδα. Ερωτήσεις και απογοητεύσεις παράλληλα. Και απογοητεύσεις ως ένα σημείο από το παιδί. Δηλαδή το παιδί ως ένα σημείο απογοητεύεται ίσως περισσότερο από κάποιο γονιό και πολλές φορές δυστυχώς οι γονείς ή κάποιος ξέρει σε συνομήλικος προσγειώνουν δυστυχώς το παιδί σε μια σκληρή πόσο πραγματικότητα. Πόσο πρέπει να διατηρηθεί αυτός ο μύθος του Άι Βασίλη? Νομίζω σε ένα τόσο παιδάκι, όσο το παιδί να τον ανακαλύψει μόνο του. Δεδομένου του ότι από τα 6 έως 8, που αυτή είναι μια κατάσταση που συνεχίζεται μέχρι τα 14, ενσωματώνεται το αφηρημένο με το συμβολικό. Αρχίζει δηλαδή το αφηρημένο και το συμβολικό να το βάζει στην πραγματικότητά του και να καταλαβαίνει τελικά την πραγματικότητα, η οποία μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ίσως πολλές φορές έχει τη δυνατότητα να ξεφεύγει και να ξαναεπιστρέφει στην πραγματικότητα. Σκληρή πραγματικότητα. Δημιουργείται μια επιθετικότητα στους γονείς από τα παιδιά, γιατί δεν μου έλεγες, γιατί μου το έκρυψες, τι μου έλεγες όσα χρόνια. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν τόσες εντάσεις, ή τουλάχιστον εάν υπάρχουν αυτές οι εντάσεις, ξέρεις, Νίκο, ουσιαστικά αντικατοπτρίζουν κάποιες άλλες εντάσεις, οι οποίες πολύ απλά υπάρχουν και είναι συνέχεια άλλων εντάσεων. Πολύ απλά είναι συνέχεια άλλων εντάσεων και τις βρίσκουμε αυτές ως αφορμή. Έχω την αίσθηση όμως ότι ένα παιδί το οποίο θα μάθει λίγο πιο νωρίς ή λίγο πιο αργά, εντάξει, δεν θα πάθει και το τραύμα, το υπερβολικά μεγάλο τραύμα του ψυχολογικού στη ζωή του, ούτως ώστε να μην ανταπεξέλθει.
Περνάμε στην επόμενη κάρτα όπου μιλάμε τι ενσαρκώνει ο Αγίος Βασίλης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενσαρκώνει την ανάγκη φροντίδας. Ειδικά ο Άγιος Βασίλης, αυτός ο οποίος έρχεται από το εξωτερικό σαν Νοέλ, έρχεται και ενσαρκώνει το πάντρεμα της μαγείας με την πραγματικότητα. Αντίστοιχα, ο δικός μας ξέρεις Άγιος, αυτός που ερχόταν από την Κεσαρία, που έρχεται από την Κεσαρία, λέμε ότι ενσαρκώνει την προσφορά και το μοίρασμα. Πράγματα τα οποία δυστυχώς τα έχουμε χάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, θα έλεγα. Ξέρεις, φαίνεται πάντως ότι είναι μάλλον πανανθρώπινη η ανάγκη να πιστέψουμε στο υπερβατικό, στο υπερφυσικό, σε αυτό το οποίο έρχεται, γιατί αν κοιτάξουμε όλους τους μύθους των λαών, έχουν το δικό τους Άγιο Βασίλη. Έχουν τον Σάντα Κλάους, έχουν τον Άγιο Βασίλη, έχουν τον Σαν Νοέλ, έχουν την Μπεφάνα Ιταλή, την, την κακάσκημη γριά η οποία έρχεται στις 6 Ιανουαρίου, έχουν τους Τρεις Ρένιους οι Ισπανοί. Σωστά. Γενικότερα. Υπάρχει δηλαδή ανάγκη πανανθρώπινη ώστε να πιστέψουμε στο υπερβατικό, στο μεταφυσικό. Από εκεί και πέρα πάμε στον τελευταίο πίνακα, μια συνταγή για ένα πετυχημένο Άγιο Βασίλη. Πρώτον, δεν ξεχνάμε το γράμμα. Τα πάντα, όπως είπαμε και πριν, ξεκινούν από την προετοιμασία του τι πρέπει να κάνουμε ώστε να πάρουμε το δώρο. Σίγουρα δεν πρέπει να υπάρχουν παράλογες απαιτήσεις. Όταν υπάρχουν παράλογες απαιτήσεις από το παιδί, το επαναφέρουμε σε μια πραγματικότητα, η οποία πραγματικότητα νομίζω ότι είναι η πραγματικότητα η ξεκάθαρη. Δεν μπορεί δηλαδή το παιδί να ζητήσει ένα αυτοκίνητο, για παράδειγμα. Έτσι, προτρέπω να θυμηθεί και άλλους. Το μικρό του αδερφάκι, έστω και αν το ζηλεύει ως ένα σημείο. Όχι βεβαίως και να το προτρέψουμε τόσο πολύ. Ή τέλος πάντων από εκεί και πέρα να θυμηθεί και κάποια άλλα παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να γράψουν στον Άγιο Βασίλη, δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν δώρα από τον Άγιο Βασίλη. Χαρακτηριστικό ότι δεν έχει αξία η αξία του δώρου. Έχει πολύ μεγάλη αξία το να μας θυμηθεί ο Άγιος Βασίλης. Αυτό προσπαθούμε να το περάσουμε στα παιδιά. Προφανώς καλή μεταμφίεση. Αυτός ο οποίος θα μεταμφιεστεί πρέπει να είναι μια καλή μεταμφίεση, ούτως ώστε να μην έχουμε μια ανώμαλη προσγείωση στην πραγματικότητα από ένα παιδί το οποίο θα δει ξαφνικά τον πατέρα, τον θείο, τον παππού του, ξαφνικά να γίνει ένας Άγιος Βασίλης. Και φυσικά ένα τελευταίο και πάρα πολύ βασικό είναι ότι ο Άγιος Βασίλης δεν είναι τιμωρός. Εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει με κάποιο τρόπο να οριοθετούμε τα παιδιά μας. Άρα λοιπόν δεν λέμε με τίποτα ότι δεν θα σου φέρει δώρο ή θα σου φέρει δώρο, ανάλογα με το πόσο καλό ή κακό παιδί είσαι. Με κάποιο τρόπο ο Άγιος Βασίλης αγαπάει όλο τον κόσμο, θέλει όλο τον κόσμο και με κάποιο τρόπο εμείς είμαστε αυτοί που οριοθετούμε τα παιδιά μας. Και όχι ο Άγιος Βασίλης. Μην περιμένουμε δηλαδή ο Άγιος Βασίλης να κάνει τη δουλειά τη δική μας ουσιαστικά, οριοθετώντας ένα παιδί το οποίο εμείς δεν κατορθώμε να οριοθετήσουμε. Μάλιστα. Ο μύθος του Άγιου Βασίλη συμπερασματικά βοηθάει στη διαμόρφωση ενός χαρακτήρα ενός παιδιού στην πορεία των χρόνων. Αφήνει τραύματα. Η εμπειρία σου τι έχει δείξει? Βοηθάει στη διαμόρφωση ενός παιδιού, δεν αφήνει τραύματα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα έλεγα ότι είναι το Α και το Μ στην ψυχική ισορροπία ενός παιδιού. Το σίγουρο είναι ότι είναι κάτι το οποίο το βοηθάει ένα παιδί. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό, θα έλεγα, το ότι το παιδί να μπορέσει να πιστέψει ότι και το ίδιο θα μπορέσει κάποια στιγμή να γίνει το ίδιο Άγιο Βασίλη σε κάποια άλλα παιδιά. Είναι αυτό που λέγαμε, ξέρεις, πολλές φορές και έχουμε πει πολλές φορές τη δυνατότητα που έχεις σε αυτή την περίοδο να συμμετέχεις ο ίδιος εθελοντικά σε διάφορες οργανώσεις. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο περνάς και το μήνυμα στο παιδί ότι ο ίδιος γίνεσαι Άγιος Βασίλης για κάποια άλλα παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν δώρο. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους. Και με το καλό να τα ξαναπούμε. Με το καλό να τα ξαναπούμε και να ξανασμίξουμε όπως ίσως πριν από κάποια χρόνια που είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Λες τόσο σύντομα, σε δύο εβδομάδες θα τα ξαναπούμε. Σε δύο εβδομάδες δεν νομίζω ότι θα συμβεί, αλλά το ελπίζω τουλάχιστον και εγώ από εκεί και πέρα το 2022 να σημάνει κάτι τελείως διαφορετικό για όλους μας. Το ευχόμαστε. Και να είναι Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν.